Ότι εντάξει, τούτοι εδώ μας λένε αυτό το δρόμο. Δεν ξέρω αν έχουν συμφωνήσει απολύτως μεταξύ τους και για αυτό το δρόμο, αλλά είναι μια άλλη συζήτηση. Εσείς μας λέτε έναν άλλον δρόμο, χωρίς όμως να μας διευκρινίζετε πώς ακριβώς. Με ποια έννοια. Ότι έχουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα ερώτημα είναι, έχουμε τώρα, στη φάση που βρισκόμαστε, μια ποιοτική διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα και μπορούμε με βάση αυτή την ποιοτική διαφορά στην κατάσταση της οικονομίας ενώ και τη θέση της χώρας να πατήσουμε για να πάμε σε μια άλλη πορεία ή όχι. Δηλαδή, καλό πράγμα είναι που είναι τα 11,5 δις στην άκρη. Καλό πράγμα είναι που έχουμε πρωτογενές πλεώνασμα. Κακό πράγμα είναι που έχουμε χρηματοδοτικό κενό. Κακό πράγμα είναι, ξέρω εγώ, που έχουμε ύφεση. Το περιβάλλον μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε ένα βήμα έξω από τη σημερινή κατεύθυνση ή όχι. Και ποια είναι αυτή. Κοιτάξτε, αυτό που έχουμε ως δεδομένο είναι ότι αυτό που συγκροτήθηκε ως μνημόνιο και στα χαρτιά κλείνει τον κύκλο του, έχει αφήσει στην ελληνική οικονομία τα ίδια ακριβώς προβλήματα που είχε και πριν. Δηλαδή έχει ένα μη διαχειρίσιμο δημόσιο χρέος, έχει ένα μη διαχειρίσιμο ιδιωτικό χρέος, αυτή τη στιγμή η οποία στραγγαλίζει την οικονομία, και το τρίτο και το σημαντικότερο, δεν έχει κανένα σχέδιο για το πώς θα βγει η οικονομία και θα ανακάμψει από αυτή την κατάσταση. Αυτά είναι τα τρία θέματα τα οποία εκ των πραγμάτων θέτουν αλλαγή πορείας στη χώρα. Δηλαδή πρέπει αυτό το πράγμα το οποίο δοκιμάστηκε ανεπιτυχώς κατά τη γνώμη μου και με τρομακτικές συνέπειες, αυτό πρέπει να φύγει από τη μέση. Το μνημόνιο απέτυχε παταγωδώς. Σήμερα χρειάζεται αλλαγή πορείας η οποία θα έχει λογική συνάφεια. Χρειάζεται πρωτοβουλία και στα τρία πράγματα. Δεν μπορεί να κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας. Όσο στην Ευρώπη σου λέει στην πραγματικότητα υπό επιτήρησης. Όχι. Η Ευρώπη δεν είναι. Σε ελέγχει. Αυτό το επόμενο εξάμεινο. Ανεξάρτητα αν πάρεις ή δεν πάρεις λεφτά. Εγώ είδα, κύριε Σταθάκη μου, δυστυχώς λέω και με στεναχώρια είδα τον Ιταλό να παίρνει πίσω τον προϋπολογισμό του. Δεν έχετε δίκιο σε αυτό. Γιατί. Θα σας πω γιατί. Διότι, να σας θυμίσω ότι η Γαλλία, η οποία έχει έλλειμμα εκτός ορίων, και θα το διατηρήσει και αυτό εκτός ορίων για τα επόμενα τρία χρόνια, η προσαρμογή που θα κάνει είναι 0,3% του ΑΕΠ, από τα οποία είναι 0,1% κατά πολέμηση φοροδιαφυγής, 0,1% αύξηση των φόρων επί των τουριστικών καταλυμάτων και 0,1% περικοπή δημοσίων δαπανών. Αν κάποιος διαβάσει σοβαρά, μιλάμε για υποχώρηση της Μέρκελ και των Βρυξελών. Δεν μιλάμε για υποχώρηση της Γαλλίας, στη χαλάρωση του δημοσιονομικού. Και αυτό ενθαρρύνει τη συγκυρία η οποία λέει ότι στην Ευρώπη σήμερα υπάρχουν δύο στρατόπεδα τα οποία έχουν διαφορετική άποψη για το πώς βγαίνει η οικονομία από την κρίση. Αυτό είναι εμφανές πλέον. Έχει τεθεί στο τραπέζι η χαλάρωση ή η αναθεώρηση του δημοσιονομικού συμφώνου. Έχει τεθεί στο τραπέζι η αναπτυξιακή ατζέντα Juncker Plus. Και έχει τεθεί στην τέτοια και μια άλλη πολιτική από τον Τράγκη. Λοιπόν, σε αυτή τη συγκυρία λοιπόν, τώρα, θα σας η χώρα μας πρέπει σαφώς, εφόσον πρέπει να βγει από το ζουρλομανδία που τον βιώνει, να έχει σαφή τοποθέτηση. Λοιπόν, δεν είναι φυσιολογική μια ερώτηση προς Γιώργο Σταθάκη που να λέει, εσείς ρε παιδιά βρίσκετε κοινά στοιχεία στην πολιτική της Γαλλίας, της Ιταλίας, του Juncker, του Ντράγκη. Και δεν μπορείτε να βρείτε εδώ μέσα με τους άλλους δύο κοινά στοιχεία για να πάμε αυτό λύσουμε με αυτούς. Σε εμάς ή στους κυβερνώντες. Μετά θα πάμε στους κυβερνώντες. Δηλαδή, κάνετε κινήσεις επικοινωνίας και ταύτιση σε ορισμένες πολιτικές με ανθρώπους που δεν είναι στον ιδεολογικό πολιτικό σας χώρο, ούτε ο Ολάντ, ούτε ο Ρέντζι, ούτε κανείς από αυτούς. Και στο σημερινό ο Juncker. Ούτε καλούνται να κυβερνήσουν τη Γαλλία και την Ιταλία, αλλά την Ελλάδα. Αυτό δεν μπορεί να κάτσουμε να συζητήσουμε με την Ιταλία. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Τη Γαλλία και την Ιταλία. Με μία πρόταση. Την Ελλάδα καλούνται να κυβερνήσουν. Η κυβέρνηση έχει επενδύσει σε ένα οδικό χάρτη που λέει μνημόνιο μέχρι τέλους. Και αν εφαρμόσουμε το μνημόνιο μέχρι τέλους, θα υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει καταληκτική ημερομηνία και να επιστρέψει η χώρα σε πιο ομαλείς οικονομικές συνθήκες. Αυτή είναι η βασική στρατηγική της. Αυτή η βασική στρατηγική δεν έχει σημασία τι λέμε εμείς. Απέτυχε. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δεν έχει κανένα σχέδιο. Ούτε επιστολιστική γραμμή. Ούτε έξοδος από το μνημόνιο. Ούτε τίποτα από αυτά. Εμείς λοιπόν. Μην μου ζητάτε συνένεση λοιπόν. Σε μια καταστροφική δρόμο, πολιτική. Λοιπόν, να συνένεση να ζητήσουμε. Μπορείτε, για μου πείτε, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτή τη. Όχι, αλλά μπορείτε να μου πείτε όμως παράδειγμα, να πείτε στον κόσμο δηλαδή, ότι κοίταξε να δεις,
Εγώ που ασκώ κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης και που αυτή η πολιτική μας οδήγησε να έχουμε χρηματοδοτικά και να έχει ανάγκη η οικονομία που να μην έχει τα λεφτά της κτλ. Πρέπει να συζητήσουμε όλοι μαζί. Εάν θα τα πάρουμε από τους δανειστές, από την αγορά, η αγορά είναι στο 8,5 χτες από ό,τι είδα. Εάν θα τα πάρουμε από τους δανειστές μας, τους μέχρι σήμερα, εσάς άκουσα να λέτε ότι το δάνειο του Δούνου του πρέπει να το πληρώσουμε. Εσάς άκουσα. Ναι. Ή εάν θα τα πάρουμε από το εσωτερικό της χώρας. Εάν θα τα πάρουμε από το εσωτερικό της χώρας, πρέπει να μας πείτε που θα βάλετε φόρους. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ναι. Λοιπόν, επειδή φαντάζομαι δεν θέλετε να αυξήσετε τους φόρους. Δεν θέλετε να φορτωθούμε ένα επιτόκιο 8,5% και δεν θέλετε επιτήρηση από τους δανειστές, κάπου πρέπει να βρούμε. Και θέλετε να μείνουμε και στο ευρώ. Και θέλουμε να μείνουμε όλοι στο ευρώ. Νομίζω ότι. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Ωραία. Νομίζω γι' αυτό λέω να το συζητήσουμε μεταξύ μα. Δεν θα κάνουμε. Νομίζω ότι επειδή όλη η συλλογιστική του ΣΥΡΙΖΑ έχει διάφορα κομβικά σημεία. Μιλάτε για το χρηματοδοτικό κενό και τις ανάγκες της χώρας. Αν δεν επιληθεί προς τις ανάγκες της χώρας, έτσι και για την ανάγκη. Αν δεν επιληθεί, γι' αυτό και σας λέω, έχει μια λογική συνοχή στρατηγική την οποία έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, το κομβικό σημείο που προέχει είναι η επαναδιαπραγμάτευση του χρέους για να απομειωθούν οι ροές και οι χρηματοδοτικές ανάγκες που θα έχει η οικονομία τα επόμενα 2, 5, 10 χρόνια. Αυτό είναι κομβικό σημείο. Χωρίς αυτό. Και η κυβέρνηση έχει αστοχήσει πλήρως αυτό. Δεν μπορείς να επιστρέψεις αγορές. Οι αγορές δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν ένα μη βιώσιμο χρέος. Ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση. Δεύτερο κομβικό σημείο. Πρέπει να φύγουμε από την πολιτική του μνημονίου. Πρέπει δηλαδή να υπάρξει μια οικονομική πολιτική η οποία να είναι στον αντίποδο. Αυτό είναι απόλυτα κομβικό σημείο. Δεν υπάρχει πεδίο συνένεση. Διότι απέτυχε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Τρίτο κομβικό σημείο. Χρειάζεται μια. Αλλαγή και αλλαγές που μπορούν να γίνουν, το υπονοήσατε, αναδιανομή φορολογικών βαρών κλπ. Κλπ. Υποδεδομένους περιορισμούς. Προφανώς οι οποίες υπάρχουν σήμερα. Άρα αυτά είναι τα τρία κομβικά σημεία πάνω στα οποία. Δεν υπόσχεστε. Αναδιανομή φορολογικών βαρών, διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Οι προτάσεις της Θεσσαλονίκης, δηλαδή, που είναι ένα πακέτο άμεσο μέτρο μιας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, έχει αυτό το χαρακτήρα. Τι μέτρα κάνω σήμερα, ανεξαρτήτως της επαναδιαπραγμάτευσης του χρέους. Πράγματα που μπορώ να κάνω σήμερα. Ανεξαρτήτως λοιπόν στο εσωτερικό. Εγώ θέλω να ξέρω. Ανεξαρτήτως. Κάποια πανταχούσα που λένε και λέει ο έμφυα ανθρωπιστική από 2x3, γιατί δεν μας φτάνουν τα λεφτά. Διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, αποκατάσταση κατώτατου μισθού και πρόγραμμα απασχόλησης είναι ανεξαρτήτως της επαναδιαπραγμάτευσης. Μπορεί να μας κάνει την κριτική ότι. Δεν θα βρούμε τα 3 δις από τη φοροδιαφυγή. Μπορείτε να μας κάνετε κριτική ότι τα 3 δις από το τάφι σίγμα δεν πρέπει να πάει για αυτόν τον σκοπό ή δεν ισχύουν αυτά. Είναι ένα πρόγραμμα προσεγμένο, ανεξαρτήτως του ενός, του τι κάνουμε αύριο το πρωί. Καλά, τι κύριε Σπάνη. Καταρχήν χαίρομαι πάρα πολύ.